καλώς την. Ρε, ασύ, πραγματικά χωρίς πλάκα. Κάθε φορά που έρχεσαι, μου φαίνεσαι στο πρόσωπο σου, λέω τώρα. Ναι, έτσι, ναι, πιο ξεκούραστη, πιο λαμπερό. Το μακιγιάζ, που σου λέει κάποιες φορές, σήμερα μου αρέσει το μακιγιάζ. Ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το μακιγιάζ, έχει να κάνει με το μακιγιάζ. Βλέπω το δέρμα στο πρόσωπό σου. Ξέρεις τι γίνεται. Έχεις ξεκουραστεί. Τώρα δεν βάφομαι κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις ότι τις καθημερινές και το μακιγιάζ, καλός ή κακός, όταν το κάνεις και κάθε μέρα, εσύ το γνωρίζεις χρόνια τώρα, όσο να είναι, σε κουράζει. Δηλαδή, και όταν το κρατάς κιόλας. Οπότε τώρα πάντως, ναι, τώρα που ξεκουράζει σε άσημο, πιο... έχω το θάρρος να σου πω ότι κάνει αυτά που δεν έκανε τόσα χρόνια και εμένα με χρησιμοποιούσαν ακόμα και αυτοί που δεν με ξέρανε σαν μέσον. Θέλω να πω, αφού έχει χρόνο και πια ξεκουράζει, κάθε 4 μήνες, φτάνει. Εντάξει, κάνω, γραφείο. Λοιπόν, όχι, ενώ κάνει πιο σοβαρά από ό,τι έκανε. Γιατί εσύ έκανε 3 ραντεβού τη βδομάδα, όχι, εντάξει, και πόσο. Κάνω, ρε, δούλεψε το λίγο να χαρεί και ο κόσμο, γιατί ο κόσμο θέλει να έρθει. Με πιάνε ανάγνωστοι και μου λέγανε πε τη κάτι. Ναι. Δεν κάνει ραντεβού. Έλεγα με γυναίκα κάνει 500 πράγματα, είναι κουρασμένη, δεν μπορεί. Τώρα είναι... δεν έχεις άλλο. Όχι, όχι, δεν έχω. Κάνω γραφείο και είναι και το μόνο που μου λένε ότι εντάξει, χάσαμε τηλεόραση, αλλά τουλάχιστον μπορούμε και σε βρίσκουμε από κοντά. Λοιπόν, έχω διάφορα σήμερα να σας πω. Mm. Αυτή η έκλειψη τώρα έτυχε και το κανονίσαμε σήμερα το ραντεβού. Ουσιαστικά ήταν να έρθω να μιλήσουμε για τα ερωτικά και ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις για το 2017. Όμως αυτή η έκλειψη μου δίνει μια καλή αφορμή. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι απλά μια έκλειψη. Καταρχήν, ξεκινάνε από τη σημερινή έκλειψη που είναι ξημερώματα Σαββάτου και είναι στον άξονα υδροχώου Λέοντα. Ξεκινάνε οι εκλείψεις σε αυτόν τον άξονα. Μέχρι τώρα ήταν στον άξονα Παρθένου Ιχθύων. Ο βόρειος δεσμός Σελήνης, το κάρμα που λέμε, θα μπει στο Λέοντα κάπου το Μάιο. Και συνεχίζονται οι εκλείψεις σε αυτά τα ζώδια τα δύο, δηλαδή Λέοντα υδροχώ και αυτή τη χρονιά και την επόμενη χρονιά. Αυτές οι εκλείψεις ανήκουν σε έναν κύκλο εκλείψεων, οι οποίες παρουσιάζονται κάθε 18 χρόνια. Άρα, όσοι είστε μεγαλύτεροι σε ηλικία, δεν λέω αυτοί που γεννηθήκατε τώρα για δεκαετία το 90, ναι. Για τους λίγο μεγαλύτερους, ανατρέξτε πίσω στο 99. Είναι κάθε... Αλλά το 99 δεν ήταν που είχε γίνει η μεγάλη έκλειψη που όλοι φοβόμασταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Στο 11 του μήνα, κάπου εκεί είχε γεννήσει και η Τατιάνα, θυμάμαι. Και θυμάμαι Βεβαίως. Ότι είχε γεννήσει στον δρόμο την ώρα που οδηγούσε. Ναι. Κάτι έπαθε. Κάτι... Κάπως μου έρχονται μπερδεμένα στο μυαλό μου. Ναι, ήταν τότε η μεγάλη έκλειψη, όντως τον Αύγουστο, που όλοι φοβόντουσαν ότι θα γίνει πόλεμος, θα γίνει χαμός. Τελικά έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Τουρκία, ανήμερα τη μέρα της έκλειψης, και μετά από μερικές μέρες, ένα μήνα δηλαδή μετά, έγινε στην Ελλάδα. Ήταν τότε εκείνη η εποχή. Γενικά αυτές οι εκλείψεις που ανήκουν σε αυτόν τον, στα 18 χρόνια, αν ανατρέξετε προς τα πίσω και δείτε λίγο την επικαιρότητα, θα καταλάβετε ότι η ιστορία με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Ας το μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Όχι, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί με απασχολούσε εκείνο το καλοκαίρι. Τι με απασχολούσε? Ότι είχαν φύγει ο Φώτης και η Μαρία από τον Αντένα, που εγώ τότε έκανα πρωινό, και θα πηγαίνανε να κάνουν πρωινό στο Μέγκα, αν δεν τα μπερδεύω στο μυαλό μου. Ναι. Και με άγχωνε αυτό. Βεβαίως. Τότε. Ήτανε το... Και γιατί έλεγα πώς θα πάνε. Είναι καλά μαζί, ταιριάζουν, μπορεί να πάνε καλά. Θυμάμαι ότι αγώνας ήταν και εκείνη η χρονιά. Ναι. Άμα γυρνάω το χρόνο πίσω, ή γένεση, δουλειές, κάτι υπάρχει. Μπράβο. Να σηματοδοτεί την κατάσταση. Έτσι. Οι εκλείψεις λοιπόν πάντα σηματοδοτούν συνήθως όταν σε επηρεάζουν στο προσωπικό σου οροσκόπιο, σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου. Δηλαδή, και σε επίπεδο προσωπικό μπορεί να, με μια έκλειψη, να γνωρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι ο σύντροφος της ζωής μου. Μπορεί να είναι ο σύντροφος με τον οποίο θα κάνω ένα παιδί και να μην είναι απαραίτητα σε όλη μου τη ζωή. Μπορεί να είναι μια δουλειά που μου αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικά σημεία μέσα στο χρόνο και όταν επηρεάζουν το οροσκόπιό σου, όχι μόνο το ζώδιό σου. Δηλαδή, αυτές οι συγκεκριμένες, η σημερινή ας πούμε έκλειψη θα επηρεάσει όσους έχουν γενέθλια στο τρίτο δεκαήμερο, Λέοντα, Υδροχώου, Ταύρου, Σκορπιού, φέρνοντας αλλαγές, και αυτές οι αλλαγές δεν σημαίνει ότι θα γίνουν σήμερα αύριο. Οι εκλείψεις έχουν πάντα αρκετούς μήνες επιρροής. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν θα γίνουν μέσα στα 2-7 χρόνια, 17-18. Για όλες θα ισχύει αυτό ναι. Ή για αυτά τα ζώδια? Τα ζώδια τετράδα. Τα τέσσερα. Λέοντες, Σκορπιούς, Υβροχώους και Ταύρους, κυρίως όμως Δευτέρου Τρίτου δεκαημέρου. Αυτούς πιάνουν περισσότερο. Ειδικά φέτος είναι... Μια έκλειψη αγγίζει όλους μας, ανεξαιρέτως, ούτως ή άλλως. Όταν έχουμε όμως και πλανήτες που ενεργοποιεί, τότε υπάρχει διαφοροποίηση. Θα με ακούσετε τώρα να μιλάω για τις σχέσεις, για κάθε ζώδιο, και πολλοί από εσάς μπορεί να απογοητευτείτε. Δηλαδή, να ακούσετε, ας πούμε, π.χ. για τον Ταύρο, που θα πω ότι ναι, τα πράγματα είναι σε μια κατάσταση που έχει λίγο ανικανοποίητο, δεν εκδηλώνεται πάρα πολύ έντονα η δράση.
Όμως, αν είσαι Ταύρος και έχεις, ας πούμε, ένα πλανήτη στο Λέοντα ή στον Υβροχό, έχεις την Αφροδίτη σου, π.χ. σε ένα νευραλγικό σημείο που μπορεί να επηρεάζεται από την έκλειψη, δεν είναι το ίδιο με το να είσαι ένας Ταύρος που έχει μια Αφροδίτη, ξέρω εγώ, στον Ταύρο ή είναι κάπου αλλού. Γι' αυτό λέω ότι πάντα μετράει το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός από εμάς για το τι είδους εξελίξεις θα έχουμε. Αυτές οι προβλέψεις είναι γενικές και δείχνουν τη γενική τάση για κάθε ζώδιο. Οι εκλήψεις σηματοδοτούν αλλαγές και στην προσωπική μας ζωή, ιδιαίτερα αυτή που είναι στο Λέοντα, καθώς ο Λέων είπαμε ότι έχει να κάνει με την καρδιά, την αγάπη, τον έρωτα, τα παιδιά. Και είναι χρονιές που επίσης το κομμάτι παιδί θα απασχολήσει πάρα πολλούς. Η μόνη φιλική συμβουλή που δίνω στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί, να αποφύγουν την περίοδο των εκλήψεων για τη σύλληψη. Όχι για να γεννήσουν ή για οτιδήποτε άλλο. Μόνο για τη σύλληψη. Αυτό. Μια φιλική συμβουλή με την έννοια ότι καλό είναι να τις αποφεύγουμε γιατί είναι πάντα περίοδος ρευστότητας. Από εκεί και έπειτα το τι θα συμβεί. Πάντα οι εκλήψεις φέρνουν και αλλαγές και σε άλλα επίπεδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα συζητήσουμε μια άλλη στιγμή όμως για να πούμε σήμερα για, για τις σχέσεις. Να τα βάλουμε όμως και αυτά στο πρόγραμμα. Γιατί όλα αυτά που γίνονται γύρω μας δηλαδή. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, Άση. Φυσικά έχουμε πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για το κομμάτι σχέσεις, πώς εξελίσσονται. Και επειδή έχουμε και άλλη μια ιδιαιτερότητα φέτος, την έλεγα και την προηγούμενη φορά, έχουμε την ανάδρομη Αφροδίτη, η οποία γυρίζει το Μάρτιο στον κρυό ανάδρομη. Τον Απρίλιο θα συνεχίσει ανάδρομη στο ζώδιο των Ιχθύων. Θα ξαναμπεί στον κρυό τέλος περίπου Απριλίου. Θα μείνει όλο το Μάιο στον κρυό, στην ορθή της πορεία και μέχρι αρχές Ιουνίου, μέχρι 6 Ιουνίου. Άρα, σχεδόν όλη η άνοιξη έχει ένα μπρος-πίσω στα ζώδια του κρυού και των Ιχθύων. Κυρίως στους Ιχθύς που είναι τελευταίο δεκαήμερο γεννημένοι. Εκεί που έχουν και τον Κρόνο όμως που τους επηρεάζει. Άρα, είναι μια άνοιξη που ειδικά για αυτά τα δύο ζώδια έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, βαρύτητα στο κομμάτι των προσωπικών. Ξεκινώ τους κρύους λοιπόν και λέω ότι ναι, είναι η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, αλλά να μην να πατάμε και λίγο έδαφος δεν σημαίνει ότι πετάμε από χαρά. Σημαίνει ότι τα θέματα των σχέσεων, είτε είναι προσωπικές σχέσεις, μιλάμε σήμερα για τις ερωτικές σχέσεις, γενικά όμως των σχέσεων έρχονται σε προτεραιότητα. Πρέπει δηλαδή κάπως να τα διαπραγματευτείτε. Ο τομέας σχέση, γάμος, έρωτας είναι νευραλγικός τομέας για τους κρυούς σε όλη τη διάρκεια του 17, κυρίως μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι εκεί δηλαδή θα σας προβληματίσει με την έννοια ότι μπορεί να υπάρξουν καινούργια δεδομένα. Νέοι έρωτες, νέες σχέσεις. Για τους γεννημένους τρίτο δεκαήμερο μπορεί να υπάρξουν και χωρισμοί. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι όλο με καινούργια πράγματα. Μπορεί να είναι και μια κατάσταση φθαρμένη που την τελειώνεται. Οι κρυοί θα έχετε πολύ δυνατό Φεβρουάριο, δυνατό Μάιο και Σεπτέμβρη για τα ερωτικά σας. Κυνηγήστε τα εκεί όσο μπορείτε. Νομίζω ότι μπορεί να σας κάτσει φέτος κάτι θετικό, κάτι καλό σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια είστε τυχεροί γιατί τώρα είναι και ο Άρης, οπότε η αδέσμευτη κυρίως μπορεί να έχετε πολλές περιπέτειες μέσα αυτόν εδώ πέρα το μήνα και την άλλη εβδομάδα που είναι του Βαλεντίνου. Πάμε στους Ταύρους. Λοιπόν, οι Ταύροι τώρα, σκέψου ότι όλο αυτό, Ελένη, που η Αφροδίτη είναι και κυβερνήτης τους και είναι ανάδρομη και ορθή και είναι όμως σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου τους που είναι μυστικό, είναι κρυφό. Δηλαδή, στους Ταύρους μπορεί να παίζει αυτό που λέμε μία κατάσταση η οποία να είναι μυστική ή κρυφή, να είναι μία σχέση που δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια τώρα. Μπορεί να είναι μία σχέση η οποία για κάποιο λόγο παίζει να είναι και παράλληλη, άρα θέλει μια προσοχή και εκεί. Μπορεί να είναι και μία σχέση όμως που μπορεί να είναι ουτοπική. Δηλαδή, θέλω κάποιον. Δεν νομίζω είμαι ότι έχω και ελπίδες. Ναι, αλλά το βασανίζομαι. Δουλεύω, αλλά τσάμπα το δουλεύω. Έχει ένα τέτοιο. Ναι. Ένα βάσανο, το οποίο δεν είναι και πολύ ωραίο. Έχει δηλαδή και κάποια αδιέξοδα. Προσέξτε λοιπόν, οι Ταύροι γενικώς μέσα στην άνοιξη είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Πολύ πιο ξεκάθαρα, πολύ πιο δυνατά στα προσωπικά σας θα είναι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Εκεί που θα πάρει θέση ο Δίας απέναντί σας και νομίζω ότι εκεί πέρα θα διαμορφωθούν διαφορετικά οι συνθήκες στον τομέα των προσωπικών. Άρα δεν είναι μια καλή περίοδος αυτή για να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις του τύπου χωρίζω, του τύπου ψάχνομαι ή επενδύω σε καινούργια πρόσωπα. Προσέχω λίγο περισσότερο. Από το καλοκαίρι και μετά και κυρίως από το φθινόπωρο και μετά μπορείτε πιο άνετα να τα κάνετε όλα αυτά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους, από τη μια πλευρά είναι ο Δίας στο ζυγό, είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον έρωτα, με τη δημιουργία, με τα παιδιά. Είναι μια καλή χρονιά για να επενδύσετε σε αυτό το τομέα. Οι ελεύθεροι να
έχετε προοπτικές νέων γνωριμιών ή αυτοί που έχετε μία σχέση να προχωρήσετε σε μία δέσμευση, είναι και ο Κρόνος απέναντί σας. Οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο όμως, δεν είστε τόσο χαλαροί όσο μπορεί να είναι τα άλλα δύο δεκαήμερα. Είναι ο Κρόνος, σας επηρεάζει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που σημαίνει τι. Γνωρίζομαι κάποιον, μπορεί να τον ερωτευθώ, να με ερωτευθεί και εκείνος, αλλά για κάποιο λόγο υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Κρόνος φέρνει ένα εμπόδιο. Mm. Πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο για να πάμε παρακάτω. Αυτό το παρακάτω θα είναι λίγο αργότερα, θα είναι δηλαδή στην επόμενη χρονιά. Πέρα από αυτό, οι δεσμευμένοι, οι παντρεμένοι, μπορεί τον Κρόνο να τον βιώσουν ως τι, ως πρόβλημα του συντρόφου. Δηλαδή, μια χαρά τα πάμε με τον σύντροφό μου, αλλά έχασε τη δουλειά του, άρα έχω να του συμπαρασταθώ σε ένα κομμάτι που μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή μπορεί να είναι ένα άλλο θέμα το οποίο με ζορίζει. Αυτό για το τρίτο δεκαήμερο. Δηλαδή, ναι, μεν ευνοείστε από το Δία να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, καινούργιες σχέσεις. Από την άλλη, όμως, υπάρχει κάτι που πρέπει να επιλύσετε πρώτα για να το χαρείτε. Τα δύο δεκαήμερα τα προηγούμενα πιο καλά. Και μάλιστα, αν η επιθυμία σας είναι ένας καινούριος έρωτας έτσι και καλός ή ένα παιδί, είναι μια καλή χρονιά, ειδικά μέχρι τον Οκτώβρη, να το σπρώξετε το θέμα όσο μπορείτε. Πάμε στους καρκίνους. Καρκίνοι που από τότε που έχει μπει ο Πλούτωνας στον εγώ καιρό απέναντί του στον τομέα των σχέσεων, η αλήθεια είναι ότι περνάνε διάφορα βάσανα στο κομμάτι σχέσης. Τώρα επηρεάζει περισσότερο τους γεννημένους 6 με 11 Ιουλίου. Ο Πλούτωνας αυτό που κάνει πολλές φορές είναι ότι μπορεί να μας φέρει στη ζωή μας ένα άτομο πλουτόνιο, πλουτόνιας φύσης. Μπορεί να είναι Σκορπιός, αλλά μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο ζώδιο και ο Πλούτωνας να είναι πολύ νευραλγικό στο δικό του οροσκόπιο. Αυτά τα άτομα συνήθως είναι πιο χειριστικά, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι ενδιαφερόμαστε, ότι γουστάρουμε και αρχίζουν να παίζουν λίγο με τα συναισθήματά μας, λίγο με το μυαλό μας. Αυτοί που είναι γεννημένοι 6 με 11 του μήνα, λοιπόν, είτε σε καινούργιες σχέσεις, είτε στις σχέσεις που ήδη έχουν, έχουν διάφορα παιχνίδια και έναν σύντροφο που πιθανώς τους ζορίζει. Αυτοί είναι οι λιγότερο, ας πούμε, ευνοημένοι, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι αυτής εδώ της χρονιάς. Οι καρκίνοι γενικότερα τώρα, όλα τα δεκαήμερα, θα είναι πιο ευνοημένα στο κομμάτι των ερωτικών από τον φθινόπωρο και έπειτα, από τον Οκτώβρη και έπειτα. Θα είναι ένας πολύ σημαντικός και καλός τομέας για τα ερωτικά σας από Οκτώβρη και μετά και βασικά κυρίως η επόμενη χρονιά. Μέχρι τον Οκτώβρη, τι μπορείτε να κάνετε και να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια? Να συμβιώσετε, να συγκατοικήσετε, να δοκιμάσετε μια σχέση πώς μπορεί να είναι στην καθημερινότητά της. Ένα τέτοιο μοτίβο. Σίγουρα πολύ καλύτερο το καλοκαίρι σε σχέση με την άνοιξη που η Αφροδίτη στον κρυό δεν σας πάει πάρα πολύ. Άρα προσέξτε επενδύσεις σε καινούργιες σχέσεις. Πάμε στα λιοντάρια. Καλέ. Δεν έχεις πάρει ανάσα. Δεν έχεις βήξει. Είδες. Για να ξεκουράζομαι. Τι έχεις πάθει τόσο πολύ, σε κουράστηκες. Και η έκλειψη αυτή μου δίνει μια τόνωση, ένα κάτι. Εσύ να σου δίνει. Είδες που μου λες πριν πώς είσαι και σου λέω τρομερή ενέργεια. Ναι. Είμαι για 100 πράγματα τώρα να κάνω. Έτσι, μου έχει δώσει μια ένταση και εμένα. Ναι, για πάμε. Πάμε στα λιοντάρια που είναι από τα ζώδια που μέσα στα επόμενα 2-2,5 χρόνια αλλάζουν πολλά. Τι αλλάζουν, δηλαδή. Αλλάζουν σε πολλά επίπεδα τα πράγματα και σε επίπεδο καριέρας και σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Φέτος επηρεάζονται κυρίως οι γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή όσοι. Και δεύτερο λίγο, γιατί αυτή η έκλειψη αφορά όσους έχουν γεννηθεί μετά τις 10 Αυγούστου. Ναι. Η έκλειψη που θα έχουμε 7 Αυγούστου επηρεάζει όσους έχουν γεννηθεί κοντά στις 7 Αυγούστου και η έκλειψη που θα έχουμε 21 Αυγούστου επηρεάζει τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Οι γεννημένοι λοιπόν τρίτο δεκαήμερο και δεύτερο δεκαήμερο, ειδικά όσοι είναι κοντά στις 7 Αυγούστου, έχουν την επιρροή των εκλείψεων στον άξονα σχέσεων συνεργασιών. Το πρώτο πράγμα φυσικά που λέω σε όσο επηρεάζει η έκλειψη είναι προσέξτε λίγο περισσότερο θέματα υγείας, γιατί όταν έχουμε μια έκλειψη μπορεί να είμαστε, και είναι πάνω στον ήλιο μας, μπορεί να έχουμε μια ατονία, μπορεί να έχουμε διάφορα θέματα. Το δεύτερο που λέω είναι ότι μέσα σε αυτό εδώ πέρα το διάστημα που έρχεται, πρέπει να είστε πολύ ευέλικτοι, κάτι που δεν είναι οι λέοντες, πρέπει να έχετε ανοιχτό μυαλό για τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν, ώστε να μην να προσαρμοστείτε, να τις υιοθετήσετε, να μην τις αποφύγετε και να μην νιώσετε ότι σας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Τα σταθερά ζώδια δεν αρέσκονται στις αλλαγές. Ούτως ή άλλως, όλοι μας, ανεξαρτήτου ζωδίου, με τις αλλαγές έχουμε ένα θέμα. Τα σταθερά όμως ζώδια και κυρίως οι λέοντες δεν τις παλεύουν πολύ τις αλλαγές. Δηλαδή, λίγο τους τρομοκρατούν. Οι λέοντες όμως, πιο πολύ από τους σκορπιούς, δηλαδή.
Κοίταξε να δεις, οι λέοντες είναι όπως και οι υδροχόοι και οι σκορπιοί και οι ταύροι, δεν τις παλεύουν τις αλλαγές, είναι και αυτοί μοιάζουν σε αυτό το κομμάτι με το δικό σας ζώδιο, τους τρομάζουν. Γι' αυτό και είναι και λίγο, απλά ποια είναι η διαφορά, οι λέοντες είναι λίγο πιο αδρανείς από τη φύση τους, δηλαδή κάφονται σε μια κατάσταση και τεμπελιάζουν λίγο. Ακόμα δηλαδή και ενώ οι σκορπιοί δεν νιώθω ότι το κάνουν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οκ, ο σκορπιός θα φοβηθεί την αλλαγή, αλλά θα έχει ίσως μεγαλύτερη τόλμη να την κάνει και ας υποστεί. Οι λέοντες είναι άλλο ζώδιο. Είναι λίγο πιο, είστε λίγο πιο βολεψιματίες, Γρηγόρη. Συγγνώμη που το λέω. Εδώ είσαι παλικάρι, μου τα ακούς. Χωρίζω, τι είπαμε. Όμως σταμάτα αμέσως. Λοιπόν, για πες, λοιπόν, Άση. Οι λέοντες, λοιπόν, είπαμε αυτοί που επηρεάζονται πιο πολύ, που είναι γεννημένοι τον Αύγουστο και κυρίως 7 ή κοντά στο τρίτο δεκαήμερο. Εσείς μπορεί να έχετε μία καρμική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε αυτή τη χρονιά, μια καινούρια γνωριμία, δηλαδή μια καινούρια σχέση. Μπορεί να έχετε την απόφαση να προχωρήσετε σε χωριστούς δρόμους, σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση που βλέπετε ότι είναι φθαρμένη, ότι δεν πάει καλά, ότι δεν προχωράει. Δεν θεωρώ ότι είναι μια κακή χρονιά για σας, ότι δεν θα ευνοηθείτε σε επίπεδο ερωτικό, να μην έχετε δηλαδή ευκαιρίες να κάνετε καινούριες γνωριμίες. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και ο Φεβρουάριος και ο Μάιος και ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος είναι διαστήματα που μπορεί να προκύψει έτσι μια έντονη κινητικότητα και ένα έντονο ενδιαφέρον στα προσωπικά σας. Αρκεί, είπαμε, να είστε κι εσείς ευέλικτοι, έτσι. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Παρθένοι τώρα που έχουν και αυτοί πολλά παράπονα. Πήγα να σου πω πώς τους βλέπεις, γιατί πραγματικά έχουν ζόρια. Ξέρω και για τους Παρθένους και μιλάμε. Και εντάξει, δεν ξέρω. Μια φορά λέμε το πιο εύκολο. Α, είναι Κρόνος τώρα, πιάνει. Ναι, το ξέρω. Τις δίδυμους Παρθένους. Σωστά. Δεν είναι όμως σαν και τους άλλους που τους πιάνει ο Κρόνος. Κάπως διαφορετικά έχει πιάσει τους Παρθένους. Είναι σε. Κοιτάξτε, μήπως είναι και τα υπόλοιπα που γίνονται. Τα... Καταρχήν έχουν και ένα Ποσειδώνα που είναι απέναντί τους και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τις σχέσεις. Δηλαδή είναι πολλοί Παρθένοι που μπορεί να έχουν απογοητευτεί ή να έχουν διαψευθεί στις προσδοκίες τους στο κομμάτι των σχέσεων. Και αυτό που είναι η συμβουλή μου για τους Παρθένους είναι γενικά προσέχετε τις προσδοκίες που έχετε από τους άλλους. Όσο είναι ο Ποσειδώνας απέναντί σου, σε κάνει να τα βλέπεις τα πράγματα πασπαλισμένα με λίγη χρυσόσκονη, όπως θα θέλεις να τα δεις. Λίγο ονειρικά. Άρα, οι γεννημένοι αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, αυτοί είναι που επηρεάζονται πιο πολύ από τον Ποσειδώνα και από τον Κρόνο επηρεάζονταν, είναι σε μια κατάσταση που από τη μια πλευρά μπορεί όντως να συμβαίνει κάτι στην προσωπική του ζωή, αλλά να μην νιώθουν σιγουριά ή μπορεί να είναι... Να πετάνε λίγο, να νομίζουν ότι είναι κάτι καταπληκτικό και τελικά να κρύβει κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή για τους γεννημένους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν θα έλεγα ότι το ζώδιο της Παρθένου ευνοείται μέσα στην Άνοιξη τόσο πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με καινούριες γνωριμίες. Έχει μια επιστροφή για κάποιους από εσάς, ειδικά για τους γεννημένους τρίτο δεκαήμερο, τον Απρίλη, που θα είναι ανάβρο με Αφροδίτη στους Ιχθύες. Τώρα όμως που είναι οι πλανήτες στον κρυό, για τους Παρθένους, είναι αναμοχλεύονται τα συναισθήματά τους. Έχει δηλαδή μια κατάσταση που είναι λίγο ψυχοβγαλτική, να το πω έτσι, σε συναισθηματικό επίπεδο. Δηλαδή και καταστάσεις του παρελθόντος μπερδεύονται και αυτή η αίσθηση ότι δεν ικανοποιούμε στις σχέσεις μου. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μια πολύ εύκολη περίοδος να είσαι Παρθένος αυτή εδώ. Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μέσα στον Απρίλη, πολύ καλύτερα από το καλοκαίρι και μετά και κυρίως από το φθινόπωρο και μετά. Εκεί νομίζω από Σεπτέμβρη και έπειτα θα πάρετε λίγο τα πάνω σας και από τον Οκτώβριο ακόμη περισσότερο για να μπείτε σε καινούργιες σχέσεις και συνεργασίες. Το θετικό ποιο είναι ότι σταμάτησαν οι εκλείψεις, τελευταία που θα έχουμε μόνο, αυτή εδώ πέρα 27 του μήνα. Ποιο δεκαήμερο είναι αυτό? Είναι πρώτο δεκαήμερο, γεννημένη Αύγουστο δηλαδή, που είναι απέναντί του στον τομέα σχέσεων, επειδή είναι σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα όμως. Εγώ θα φοβόμουν μια καινούργια γνωριμία να επενδύσω πολύ. Αυτό ισχύει και για τους τοξότες. Για τους γεννημένους Νοέμβριο, ναι. Και αυτοί, Ποσειδώνας και τα λοιπά. Ποσειδώνας, αυτό. Για πάμε στους ζυγούς. Πάμε στους ζυγούς. Λοιπόν, οι ζυγοί, από τη μία πλευρά, αυτό που σίγουρα θα έλεγα τους ζυγούς, δεν πρόκειται να βαρεθούν. Έχει παιχνίδι εδώ πέρα το πράγμα, μέσα στην Άνοιξη, αλλά έχει παιχνίδι και για γερά νεύρα, για την Αφροδίτη απέναντί τους. Και είναι κυβερνήτης τους. Είναι στον κρυό και θα γυρίσει ανάβρωμη. Και ήδη έχει μπει στη σκιά της.
Και θα ξαναείναι το Μάιο εκεί και αρχές Ιουνίου. Και είναι και ο Δίας στο ζυγό, στο ζώδιό τους. Είναι μια χρονιά δηλαδή που έχει εξελίξεις. Δεν τους αφήνει τα πράγματα όπως είναι σε μια σταθερή κατάσταση. Οι γεννημένοι δε τρίτο δεκαήμερο που έχουν και τον ουρανό απέναντί τους, έχουν και εκπλήξεις, έχουν και ανατροπές, έχουν και... Μπορεί να έχουν και κεραυνοβόλους έρωτες, μπορεί να έχουν όμως και χωρισμούς που γίνονται με ένα ξαφνικό τρόπο εκεί πέρα που μπορεί να ένιωθαν ότι έχουν στρώσει κάποια πράγματα. Ο Δίας στο ζώδιό τους σίγουρα βοηθά να αντέχουν ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Και επίσης, το έχω ξαναπεί, ο Δίας ουσιαστικά σε βοηθάει να πας μπροστά. Ακόμα και αν τη στιγμή που είναι πάνω σου δεν γίνονται τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιμένεις ή όπως ακριβώς τα θέλεις. Γυρίζοντας πίσω στα χρόνια, ξαναβλέπεις ότι αν δεν υπήρχε αυτή η χρονιά, ίσως να μην πήγαινα εκεί πέρα που έπρεπε να πάω. Γι' αυτό μην απογοητευτείτε, αν μπορεί να υπάρξει ένας χωρισμός για τους ζυγούς. Και βέβαια, το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξουν καινούρια πρόσωπα στη ζωή σας. Πρόσωπα που θα βοηθήσουν να εξελιχθείτε, πιθανώς και ένας γάμος, μια κατάσταση, ένα παιδί. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια μέσα στο 17. Πάμε στους Σκορπιούς. Θα περιέγραφα τώρα για τους Σκορπιούς και κυρίως για αυτούς που είναι πιο αυθεντικοί, ενώ δεν έχουν πολλά σε πολύ διπλανά ζώδια, σαν μια κατάσταση περισσότερο απολογισμού για τα πεπραγμένα των σχέσεων των προηγούμενων ετών, δηλαδή με κάποιο τρόπο είναι σαν το 17 να σας πρόχνει στο παρελθόν, να ξεκαθαρίσετε με το παρελθόν για να πάτε από το φθινόπωρο και έπειτα σε αυτό που είναι το παρόν και το μέλλον σας. Άρα, τι εννοώ με αυτό? Αν υπάρχουν κατάλοιπα, αν υπάρχουν υπολείμματα στο κομμάτι των σχέσεων, εκεί πέρα θέλει, πώς να σας πω, να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή, να τελειώνετε λογαριασμούς με σχέσεις του παρελθόντος. Ό,τι λογαριασμοί και αν είναι αυτοί. Ο καθένας από εσάς ξέρει. Άρα, εκμεταλλευτείτε το διάστημα μέχρι τον Οκτώβρη για να βάλετε τέλος σε καταστάσεις που σας τραβάνε πίσω ή δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε και να πάτε μπροστά. Και... Σε μένα μιλάς? Όχι, για να ξέρω, παίζω μέσα σε αυτό που λες. Γιατί προσπαθώ να αξίζει, προσπαθώ να σε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τα δικά μου. Προσπαθώ να πω. Τα δικά σου. Μα τα σκέφτομαι, γι' αυτό λέω. Αμέ. Πιάνει όλους, γιατί είπες, αν έχετε πολλούς Σκορπιούς, εγώ δεν έχω άλλο ένα ζώδιο, έχω τίποτα άλλο σε Σκορπιό. Ναι, λέω για αυτούς που μπορεί να είναι πιο αυθεντικοί, αλλά από εκεί και έπειτα όμως μετράνε και άλλα πράγματα. Ναι. Όχι, μπορεί να υπάρχει. Τώρα για μένα. Λέω, παίζω σε αυτό το σενάριο. Παίζεις, εντάξει, αλλά τα υπόλοιπα, ο καθένας... Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Κάπου θα σε στριμώξω σε μια διαφήμιση. Έτσι. Μακριά η Ζαρίφη, την έπιασε πριν. Σειρά μου τώρα. Για λέγε, ο καθένας, λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει με το δικό του τρόπο και να το εφαρμόσει. Εγώ σαν κάτι κατάλαβα, γι' αυτό σε ρώτησα. Εμένα με παίζεις. Ναι. Κατάλαβα τι έτσι. Εκεί πέρα που κατάλαβες. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, και να το εφαρμόσει λοιπόν εκεί πέρα που τέλος πάντων ξέρει ότι πρέπει να το εφαρμόσει. Από εκεί και έπειτα. Τον Απρίλιο είναι σαν να υπάρχει μία επιστροφή σε σχέση με το κομμάτι αυτό που λέμε του παρελθόντος. Είναι και ανάβρωμη εκεί η Αφροδίτη στους Ιχθύς. Και βέβαια θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να έχετε παιδιά και στα θέματα των παιδιών, γιατί εκεί πέρα μπορεί κάτι να προκύψει τον Απρίλιο. Τι να προκύψει εκεί... για τα παιδιά? Μια τύπου ανησυχία. Μπορεί να προκύψει ένα νέο σε σχέση με ένα παιδί. Άπαξ και έχεις παιδιά, μια ανησυχία. Έχει μια ανησυχία, σωστό και αυτό. Από το φθινόπωρο και μετά όμως τα πράγματα είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Στο κομμάτι των σχέσεων θα έλεγα ότι η χρονιά που ουσιαστικά θα σας πρημοδοτήσει περισσότερο είναι το τελευταίο τρίμηνο του 17 και το 18. Το 18 θα έχουμε και Αφροδίτη στο Σκορπιό και μάλιστα κάποια στιγμή θα γυρίσει και Ανάβρωμη στο Σκορπιό. Έχει δηλαδή πολύ παιχνίδι εκεί. Ναι, είναι. Λοιπόν, πάμε στους τοξότες. Οι τοξότες... Ναι, είναι ο Κρόνος, οκ, okay, αλλά τώρα είναι και κάποιοι πλανήτες εκεί στον κρύο, κάτι να φωτίσουν, να μην τα αφήσουν το πράγμα στο σκοτάδι του. Άρα και αυτός εδώ πέρα ο μήνας και ο Μάιος είναι μήνες δυνατοί για τα ερωτικά σας και ο Σεπτέμβρης ή για να διορθώσετε μια κατάσταση στην προσωπική σας ζωή με μια ήδη υπάρξουσα σχέση ή να προκύψει ένα καινούριο πρόσωπο, μια καινούρια κατάσταση φλερτ. Νομίζω ότι το έχετε ανάγκη. Είναι και ο Δίας στο ζυγό σας. Βοηθά να ανοίξετε τον κύκλο σας, άρα να κάνετε καινούριες γνωριμίες. Μπορεί και οι φίλοι να παίξουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή να σας γνωρίσουν κάποιον ή μπορεί και μια φιλική σχέση να μετατραπεί σε κάτι πιο ερωτικό. Παίζουν όλα τα σενάρια στα ερωτικά και τα θεωρώ θετικά. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που για τους εγώκερους, ναι, δεν είναι σπουδαία η άνοιξη. Αν περιμένετε, δηλαδή, αν έχετε μεγάλες προσδοκίες, εκτός πια αν το οροσκόπιό σας το υπόλοιπο μπορεί να λέει αντίθετα. Σαν γενική τάση για το δικό σας ζώδιο, θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό που λέμε σας πάει
στο κομμάτι του έρωτα μέσα στην άνοιξη αυτή. Αν πρόκειται για κάτι που είναι πολύ εφημερό και το, και το νοείτε έτσι και δεν έχετε προσδοκία, μια χαρά. Αν όμως ψάχνετε να βρείτε τη σχέση που θα επενδύσετε και θα είναι και σύντροφο ζωής, τότε θα έλεγα προσέξτε λίγο παραπάνω, δεν είμαστε στο καλό διάστημα για να μπείτε σε μια τέτοια κατάσταση. Από το φθινόπωρο και έπειτα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν, άρα νιώθω ότι εκεί πέρα κάπου μπορεί να αναθερμανθεί μια κατάσταση ερωτική και είτε σε μια σχέση μπορεί να προχωρήσετε παρακάτω ή να κάνετε μια καλή καινούργια γνωριμία. Πάμε να δούμε τους υδροχώους, το δεύτερο ζώδιο που επηρεάζεται από τις εκλήψεις. Η γεννημένη τρίτο δεκαήμερο από αυτήν εδώ, η γεννημένη δεύτερο τρίτο από τις εκλήψεις του Αυγούστου, που όμως επειδή η έκλειψη αυτή είναι και στα γενέθλιά σας, όσοι έχετε γενέθλια σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες, ας είστε λίγο πιο προς 10, 11 του μηνός, 12, εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα στο κομμάτι σχέσης, έρωτας, αλλαγές, ανατροπές, καινούργιες καταστάσεις. Όπως και το καλοκαίρι, όντως μπορεί μέσα στον Αύγουστο-Σεπτέμβρη να έχετε τέτοιου είδους σενάρια στην προσωπική σας ζωή. Συνήθως με τις εκλήψεις, όταν μπαίνουν άνθρωποι στη ζωή μας, έχουν αυτό το χαρακτήρα τον καρμικό. Δηλαδή, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος και έχω μαζί του μία σχέση η οποία έχει ένα ειδικό βάρος. Αυτά για τους υδροχώους. Όμως η άνοιξη δεν είναι κακή σε επίπεδο πιο έτσι, καθημερινότητας με το τέρι σας ή και για να κάνετε μια καινούργια γνωριμία, να φλερτάρετε, να περάσετε καλά. Η Αφροδίτη στον κρύο σας πάει. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς που είπαμε ότι μαζί με τους κρύους είναι το ζώδιο που επίσης έχει μέσα στην άνοιξη μια μεγαλύτερη κινητικότητα στα προσωπικά. Είναι η Αφροδίτη ανάβρωμη στο δικό σας ζώδιο, γεννημένη τρίτο δεκαήμερο. Εσείς έχετε περισσότερο, ας πούμε, ένταση σε ερωτικό επίπεδο τον Απρίλη. Εκεί πέρα μπορεί άτομα από το παρελθόν, μπορεί καταστάσεις στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σας, μπορεί να υπάρχουν ανατροπές. Γενικά, είστε προσεκτικοί σε νέες νοριμίες τον Απρίλη. Τις φοβάμαι λίγο τις νοριμίες με ανάβρωμη Αφροδίτη, εκτός πια αν έχετε ανάβρωμη Αφροδίτη στο οροσκόπιό σας, όταν γεννηθήκατε δηλαδή, οπότε αλλάζει. Ο χρόνος εξακολουθεί να περιορίζει, να στενεύει. Νιώθω ότι και για σας το καλό διάστημα στο κομμάτι των ερωτικών, εκεί που μπορούν να στρώσουν τα πράγματα, θα είναι στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Αυτά τα ωραία. Και για την έκλειψη, να πω για τους ηχθείς, αυτοί που είναι γεννημένοι πρώτο δεκαήμερο, εσείς προσέξτε μου λίγο περισσότερο ανθρώπους που μπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή σας τώρα το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, γιατί θέλει προσοχή πώς πέφτετε με τα μούτρα. Πες μου λίγο, κατά τη γνώμη σου, αυτοί που πραγματικά θα τα πάνε πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους, θα γλεντήσουν περισσότερο το κομμάτι ερωτικό μέσα στο 17. Πες μου δύο ζώδια. Μπορεί να είναι και ζευγάρι. Τριώζυγός. Αυτά τα δύο ζώδια έχουν παίζουν πάρα πολύ. Τοξότες δίδυμοι. Νομίζω ότι έχουν και αυτοί με λίγο μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τους κρύους ζυγούς, λόγω χρόνου, αλλά παίζουν και αυτοί δυνατά. Αυτοί πιο πολύ μέσα μέχρι τον Οκτώβρη. Και μετά παίζει το ζευγάρι Σκορπιό Σταύρος. Από τον Οκτώβρη και έπειτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, έτσι για να ξέρουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάς. Όχι. Κατά τις 20. Όχι, δεν το θέλω στο παραπέντε. Θέλω να ξέρουμε τι σημαίνει ο Μάρτης. Η 1η Μαρτίου που θα φορέσουμε και τα πορεία μας βραχιολάκια. Έρχεται. Έτσι. Είναι καλή μέρα. Η 1η Μαρτίου, η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι που είναι η Σελήνη εκείνη τη μέρα. Όμως θα είμαστε ακόμα κάτω από την επιρροή της προηγούμενης έκλειψης. Δηλαδή είναι η εβδομάδα που έχουμε την καθαρά Δευτέρα. Ναι, καθαρά Δευτέρα είναι μαζί με την έκλειψη. Ναι. Οπότε είναι ακόμα επηρεασμένο. Δεν ξέρω από πλευράς καιρικών συνθηκών, γιατί με τόσο Ποσειδώνα τον Ιανουάριο. Και τώρα με αυτή την έκλειψη πάλι με Ποσειδώνα, μας βλέπω πάλι να κάνουμε με ομπρέλες, πώς το λένε, καθαρά Δευτέρα. Πολλές φορές, ναι, όταν έχουμε τόση παρουσία ζωδίων στο ζώδιο του νερού, πλανητών στο ζώδιο του νερού, υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, αυτή και σε μετεωρολογικό επίπεδο. Μάλιστα. Άσε μου να σε καλά. Να πούμε, να είστε καλά, να περάσετε και εμένα. Έχεις αρχίσει και σου λείπουμε λίγο. Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνυματάκια και έρχομαι με τον Τάσο μου αμέσως μετά. Να, εδώ θα με βρείτε.